πύλες της άνοιξε η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση Ανατολική Μακεδονία και Θράκη την Παρασκευή 18 Μαΐου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη βιομηχανική περιοχή Κομωτινής. Η φετινή έκθεση επικεντρώνεται στα εξωστρεφή και καινοτόμα αγροδιατροφικά προϊόντα, στοχεύοντας στην ανάδειξη της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και πώληση τοπικών προϊόντων. Εμείς ευχόμαστε η πορεία και το έργο όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση, τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης να είναι αυτά που αναμένουμε, τόσο εδώ στην περιοχή μας όσο και εκτός από αυτήν, αφού όπως ξέρουμε και όπως είναι αλήθεια και όπως λέγεται, ο τόπος μας εδώ έχει μια κομβική θέση και βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο. Η πρώτη όμως έκθεση που ήταν για μας ένας φάρος να διαμορφώσουμε μια νέα περιφερειακή πολιτική ήταν η σημερινή έκθεση, η έκθεση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Είναι για μας πολύ σημαντικό. Φέτος περπατήσαμε εδώ, οι άνθρωποι της έκθεσης είναι μέρες εδώ, έχουν συνεργαστεί πολύ καιρό με τον Περιφερειάρχη, τον Χρήστο τον Μέτιο, που ξέρει τα ζητήματα πολύ καιρό και ήταν πολύ σημαντική συνεργασία μαζί του, όπως και με τον Αντώνη τον Γραβάνη, τον πρόεδρο του Μελητηρίου, του Επαγγελματικού Βιοτεχνικού. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή ομάδα και τα αποτελέσματα φάνηκαν. Φέτος έχουμε 90 συμμετοχές από 65, έχουμε διεθνείς συμμετοχές από Τουρκία και Βουλγαρία και για μας αυτός είναι ο στόχος. Η έκθεση έχει συνολική διάρκεια 3 μέρες καθώς ολοκληρώνεται την 20η Μαΐου και περιλαμβάνει συνολικά 90 εκθέτες κυρίως από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλλά και όχι μόνο. Η διοργάνωση στοχεύει στην προώθηση των σχέσεων συνεργασίας με τις γειτονικές βαλκανικές χώρες, στην αύξηση της τουριστικής κίνησης και στην προβολή του τουριστικού προϊόντος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η φετινή έκθεση είχαμε αποφασίσει και όλα στην πρώτη συνάντηση να δώσουμε και μία έμφαση στην αγροδιατροφή, καθώς η αγροδιατροφή θεωρούμε ότι είναι ένας από τους βασικότερους τομείς οικονομικής ανάπτυξης, όχι μόνο της περιφέρειάς μας, αλλά και της χώρας γενικότερα. Σε όλη αυτή την προσπάθεια όμως, καταλήτης ήταν κυρίως η εμπιστοσύνη που έδειξαν οι επιχειρήσεις της περιοχής στο θεσμό, αλλά και σε όλους τους φορείς, δηλώνοντας συμμετοχή με μοναδικό σκοπό να είναι αρρωγή σε αυτή την επανεκκίνηση. Ένα μεγάλο λοιπόν ευχαριστώ σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις, σε όλους τους εκθέτες που είναι αυτοί οι οποίοι αποτελούν την πεμπτουσία της κάθε επιχειρηματικής και εμπορικής έκθεσης. Ο Δήμος Μαρόνιας Σαπών, στον οποίο ανήκει το μεγαλύτερο κομμάτι της ΒΠΕ αυτής, στηρίζει, θα έλεγα, ποντιοτρόπως την έκθεση τόσο με τη συμμετοχή του σε αυτήν, αλλά και για να της προσδώσει μία αναγεννητική σημειολογία. Ο τόπος μας διαθέτει όλα εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να τον οδηγήσουν στο επίκεντρο των εξελίξεων και αυτό δεν είναι πραγματικά λεκτικό σχήμα, είναι αλήθεια. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έκθεσης εγκαινιάζεται η συνεργασία με το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, κάτι που δίνει στην έκθεση σημαντικό θεσμικό ρόλο και εντάσσει τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής ως παρουσία στην έκθεση, δίνοντάς της ένα σταθερό χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η αγροδιατροφή, όπως αναφέρθηκε άλλωστε, είναι ένας από τους σημαντικούς άξονες της τοπικής και της πολιτικής μας και της τοπικής μας οικονομίας. Και γι' αυτό θέλουμε να το αναδείξουμε και εμπορικά και επιχειρηματικά και τουριστικά. Γι' αυτό πήραμε την απόφαση φέτος η έκθεση να δώσει έμφαση στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα. Το δεύτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό είναι ότι εγκαινιάζουμε φέτος τη συνεργασία μας με το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης. Με αυτή τη συνεργασία η έκθεση αποκτά έναν θεσμικό, σημαντικό θεσμικό εταίρο και προσθέτει στη διοργάνωσή μας σταθερότητα και συνέχεια. Και κυρίως εντάσσει τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής μας, τους ίδιους τους ανθρώπους της αγοράς, στην διαδικασία της διοργάνωσης.